Λύσαξες, έλα αριστερά σου, έλα δεξιά σου. Σαν πάτια μα βγούμε τι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μπουρκουμέ. Μπουρκουμέ. Καλημέρα σας. Τι κάνετε. Καλημέρα. Τι είναι ρε Τζον. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι ρε. Εντάξει, χτίζεται η ομάδα. Τι... Ναι, χτίζεται. Εντάξει, ναι. Χτίζεται. Χτίζεται η ομάδα. Θα περιμένουμε τον Μπερμπάντοφ. Τι κριτική Τζόρνα θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ την γκρινιά. Δεν υπάρχει γκρινιά. Δεν κουστάρω γκρινιά. Κριτική δεν είναι. Αυτό δεν λέτε. Κριτική κάνουμε. Κριτική κάνουμε, δεν λέτε. Εντάξει, ένα ντέρμπι χάθηκε τώρα ένα μηδέν. Όχι, δεν χάθηκε. Κι άλλο ντέρμπι θα χαθεί, κι άλλο μικρό ματς θα χαθεί. Πολλά θα αγαπούν. Όταν είσαι σε λάθος δρόμο, στο μονόδρομο όταν μπει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φας κλείσεις αφού είσαι στο μονόδρομο. Παραβολές ξεκίνησαν. Σκληρή κριτική από Τζόρνταν. It's gonna be a long, long night. Θα κάνει κριτική σε λάθος άτομα. Όχι σε λάθος άτομα. Ως γνωστόν, μετά από καιρό, αφού είδαμε 5 μήνες την ομάδα καλά, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Χτίζεται. Όχι. Εσείς κρίνετε, κατακρίνετε μάλλον από την πρώτη μέρα. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τιμίο και σωστό. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Σκέφτηκες ότι έχουμε οξυδέρκεια. Πώς? Έχουμε μια ποδοσφαιρική οξυδέρκεια. Ναι. Όπως θα πούμε και για την οξυδέρκειά σας, με τον κάνατε τερματοφυλακάρα το Βελίδι και εγώ σας είπα ο Ζουμπάς και είναι απαγορευτικό να τον παίρνει την Πέμπτη και να τον βάζει την Κυριακή. Έγκλημα μεγάλο. Στα παγκόσμια αγωνικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπε ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είπε ότι έπρεπε να παίξει. Πότε είναι καλός τερματοφύλακας. Πότε, πού είναι καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή πήραμε έναν τερματοφύλακα. Γιατί ο άλλος έκανε λάθη. Και μόλις το παιδί έπαιξε και ήταν από τους κορυφαίους, τον βγάλαμε και φέραμε έναν άλλο που κάνει χειρότερα λάθη. Βρε αυτό. Πάμε κι άλλο τερματοφύλακα. Μαζί σου είμαι, ρε. Και εγώ. Πάμε στους χορηγούς. Α, ξαφνικά ξέμεινε. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς. Θα πάμε. Όχι χορηγούς. Μην τρεχάσετε τον κόκκινο. Χορηγούς. Χορηγούς. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά. Θα πούμε ότι. Είμαστε σκασμένοι, όχι από την ΙΤΑ. Η ΙΤΑ είναι στο πρόγραμμα. Ναι. Όταν παίζεις μπάλα, την κακή εμφάνιση. Είναι η νίκη, η ΙΤΑ και η ισοπαλία. Δεν παίζεις μόνο σου, και θα παίξεις και με τους άλλους. Και η διακοπή. Παίζουν και οι άλλοι. Ποιος και η διακοπή. Ναι. Λοιπόν, όταν χάνεις όμως με τέτοιο τρόπο, και όταν βλέπεις λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική, ναι. Εάν δεν αλλάξεις αυτό το πράγμα, τι κάνεις. Θα σου νομίζω ότι η ποδοσφαιρική σοφία μπήκε στο χώρο. Φυσικά. Δεν το πιστεύω. Είχαμε και άλλα μάτσα, είχαμε Ολυμπιακό Ξάνθη, είχαμε την ΙΤΑ της Άρσεναλ με την Τζέλση. Είχαμε την καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ναι, πολύ καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού με 0-2 τη Λεβαδιά. Είχαμε τον Μπερμπάτοφ, τον αφού ο Παναθηναϊκός Σαββίδη να λέει μεγάλη δήλωση. Θέλω ο Μπερμπάτοφ να είναι στον ΠΑΟΚ και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Οπότε χάνει το στίγμα Κωστή. Έξω από το ΆΚΑ, το είπε μπροστά στις κάμερες. Πριν το μάτσι μετά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα την Ποσαβή, εγώ το πιστεύω αυτό που είπε ο Σαββίδης. Εάν τον πάρει από παίκτη και το βάλει σε πόστο, το χάνει το στίγμα. Αν φύγει από παίκτη. Κοίταξε, μην με κάνει κολοτούμπα τώρα, μην με κάνει γυριστή τώρα. Αν του πει παιδί μου, γύρνα τώρα. Αν το κάνει αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, θα το κάνει μετά το καλοκαίρι. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα είναι στο αγωνιστικό. Πολύ καλό άνθρωπο. Θα βρίσκουν τώρα όλοι που ακούγεται αυτό. Πολύ καλό άνθρωπο. Λοιπόν, ο Μπερμπάντοφ έπαιξε για την ομάδα του. Έπαιξε για την ομάδα του γιατί μόλι τον έβαλε center forward μέσα στην περιοχή. Πήρε την κατοχή ο Πάουκ. Πήρε την κατοχή ο Πάουκ μετά. Και ύστερα που ήταν εύκολο να γίνει το 1-1 πολύ προσιτό, πήγε και αποβλήθηκε ο Μπερμπάντοφ. Πολύ καλό άνθρωπο. Πάμε στο hardball λοιπόν. Λοιπόν, στο hardball είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμό. Είμαστε στου 16 και στο Europa League.